Θα συνεχίζουμε τώρα τις συνδέσεις μας εμείς και τις πολύ ωραίες μας, θα λέγαμε, γνώσεις που θα πάρουμε μετά από αυτή τη συζήτηση που θα έχουμε με τον Δήμαρχο Ερημάνου, τον κύριο Μπαρή, γιατί έρχεται για ακόμη μία χρονιά η μεγάλη αυτή έκθεση, για να το πω και σωστά, αγροτική έκθεση, Αγκρέξα, στη Χαλανδρίτσα. Τα είπα καλά, Δήμαρχε? Μια χαρά μέχρι τώρα. Τα είπα καλά μέχρι τώρα, εντάξει. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος, χιλιάδες επισκέπτες. Τι γίνεται με αυτή την έκθεση? Εν τω μεταξύ και επίσης πάρα πολλούς εκθέτες και φέτος θα έχετε εκεί, 5 έως 8 Σεπτεμβρίου. Αντίστροφα μετράμε και γι' αυτό. Καλησπέρα καταρχήν, κυρία Σπυροπούλου, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πράγματι, ξεκινάει αύριο, ανοίγει τις πύλες της, η 21η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας. Αγκρέχα 2024. Πράγματι, από τις 20 του μηνός Αυγούστου, έχουν όλα τα περίπτερά μας έχουν εξαντληθεί. Δεχόμαστε πιέσεις προκειμένου να και άλλοι εκθέτες να συμμετάσχουν. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τους ικανοποιήσουμε φέτος, γιατί πολύ γρήγορα κλείστηκαν όλα τα περίπτερα. Αυτός είναι ένας προάγγελος ότι η φετινή αγροτική έκθεση θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία ή μάλλον κάθε προηγούμενη διοργάνωση. Έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο, όπως σας είπαμε, ξεκινάει αύριο. Αύριο, πρώτη μέρα, είναι αφιερωμένη στους νέους μας, στον εθελοντισμό. Θα βραβεύσουμε τους αθλητές και ομάδες της περιοχής μας και τους μαθητές, όπως είπα προηγουμένως, και τους εισαχθέντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και βεβαίως θα έχουμε στη συνέχεια, θα πλαισιώνεται όλη αυτή η εκδήλωση, μάλλον διατρέχεται όλη αυτή η εκδήλωση με πολιτιστικά δρόμενα από την περιοχή μας. 21η, έτσι. Συγγνώμη, 21η αγροτική έκθεση. Πόσα χρόνια συμβαίνει αυτό το γεγονός? Είναι 21η σύγχρονη, επιτρέψτε σύγχρονη, μου, υπό την έννοια ότι υπήρχε παλιά παραδοσιακή εμποροζωοπανήγυρης, η οποία έχει ζωή πάνω από 100 χρόνια. Από το 1998, λοιπόν, με πρωτοβουλία τότε του Πολιτιστικού Συλλόγου, διοργανώνεται η σύγχρονη αγροτική έκθεση με ένα μικρό διάλειμμα 2 ετών εξαιτίας του κορονοϊού. Από τότε λοιπόν διοργανώνεται συνεχώς. Την Παρασκευή θα έχουμε τα εγγενεία μας. Ξεκίνησα να λέω το πρόγραμμα. Έτσι, πάμε, ναι, και περιεκτικά, όσο γίνεται περισσότερο ευσύνοπτα, για να δώσουμε μια εικόνα για το τι ακριβώς γίνεται. Την Παρασκευή λοιπόν τα επίσημα εγγένειά μας, με τους επίσημους, με την παρουσία του Μητροπολίτη, με τους βουλευτές μας, με τον Περιφερειάρχη, με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν χρόνια αυτή την προσπάθεια. Το Σάββατο είναι η μέρα η οποία είναι αφιερωμένη στους κτηνοτρόφους, στους αγρότες της περιοχής μας, και φέτος τιμόμενο προϊόν είναι η φέτα. Και δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα λοιπόν στους κτηνοτρόφους. Τιμούνται, θα αναδείξουμε την προσπάθεια 2 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας, που έχουμε να κάνουμε με την φέτα Παντελής στη Βαλμαντούρα και τη φέτα Ερήμανθος του κ. Δωμαρά στην Δροσιά. Και αυτοί λοιπόν θα τους αναδείξουμε και θα βραβευτούν, ενώ ταυτόχρονα θα έχουμε και την επιστημονική ενημερωτική ημερίδα, όπου θα συμμετέχουν τόσο υπηρεσιακοί παράγοντες αλλά και επιστήμονες, προκειμένου να ενημερώσουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της περιοχής μας για τα σύγχρονα δεδομένα στον κτηνοτροφικό τομέα. Γι' αυτό έχετε τόσους κόσμους. Την Κυριακή, είναι ακόμα καλύτερο, γιατί και έχουμε γεύσεις κυρίως. Έχουμε αγροδιατροφική προσπάθεια να αναδείξουμε τα προϊόντα της περιοχής μας. Θα έχουν μαγειρευτεί από τους συλλόγους μας και από κατοίκους της περιοχής με βάση τα κτηνοτροφικά προϊόντα και κυρίως τη φέτα διάφορα εδέσματα, τα οποία και γίνεται ένας διαγωνισμός. Και ταυτόχρονα βεβαίως θα έχουμε και βραβευμένους σεφ, προκειμένου και αυτοί να παρουσιάσουν το έργο τους με προϊόντα του Ερημάνθου. Ταυτόχρονα, σε αυτό το χρονικό διάστημα, σε αυτές μάλλον στις 4 μέρες, έχουμε και 2 συναυλίες. Η μία είναι την Παρασκευή μετά τα εγγένεια και την Κυριακή με τους Μπουάτ και τους Ρέμπλικα, είναι πολύ γνωστοί στην περιοχή μας. Όλο αυτό το διάστημα βρισκόμαστε σε έναν, επιτρέψτε μου, σε έναν οργασμό η περιοχή, γιατί όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται κυρίως με δυνάμεις του Δήμου. Έχουμε ανθρώπους, έχουμε φορείς, συνδιοργανωτές, όπως είναι η Περιφέρεια, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, το Επιμελητήριο και χορηγούς οι οποίοι μας βοηθούν. Αλλά το όλο project το τρέχουν οι εργαζόμενοι στο Δήμο μας και οι συνεργάτες μας. Και γι' αυτό θέλω και με αυτή την ευκαιρία να τους ευχαριστήσω, γιατί δεν είναι απλά εργαζόμενοι αυτό το διάστημα. Καταθέτουν δυνάμεις και ψυχή προκειμένου να βγει ένα θετικό αποτέλεσμα. Καλούμε λοιπόν τους ανθρώπους, τους κατοίκους, όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά και της Πάτρας και της ευρύτερης στη Δυτική Ελλάδα, γιατί έχουμε εκθέτες, δεν είπαμε για τους εκθέτες, 130 εκθέτες. Στο σύνολο, στο σύνολο τους, 130 εκθέτες, που κυρίως έχουν να κάνουν με γεωργικά μηχανήματα, με παρελκόμενα, με προϊόντα της περιοχής και όχι μόνο, θα εκθεθούν όλες αυτές τις ημέρες. Τους ευχαριστούμε θερμά, γιατί μας εμπιστεύονται και εμείς θα προσπαθούμε να φανούμε αντάξιοι αυτής της εμπιστοσύνης. Επιτρέψτε μου να πω λοιπόν ότι καλούμε όλους
τους επισκέπτες μας, αυτούς που θέλουν να επισκεφτούν αυτή την έκθεση. Θα έχουν ληφθεί όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, από να υπάρχει πάρκινγκ, να υπάρχει η αστυνόμευση, έτσι ώστε η πυροσβεστική, έτσι ώστε να, η μετακίνησή τους να είναι ασφαλής και ταυτόχρονα χωρίς να ταλαιπωρηθούν. Σωστό. Τους καλούμε λοιπόν, γιατί νομίζουμε ότι αξίζει τον κόπο. Είναι μια έκθεση στην περιοχή μας που έχει και πια σίγουρα περιφερειακή, αλλά εκτιμούμε και πανελλήνια εμβέλεια μιας. Και φέτος έχουμε εκθέτες από πολλά και διαφορετικά μέρη της χώρας. Ακόμα και από τη Βόρεια Ελλάδα. Σκέπτες, αν μπει κάποιος στο YouTube, θα δει σε live μεταδόσεις που ήμασταν κι εμείς εκεί, πόσο κόσμο μπορεί να έχει μια τέτοια έκθεση. Κι όμως, χιλιάδες κόσμου να είναι στα σοκάκια εκεί της Χαλανδρίτσας και να επισκέπτεται και να ρωτάει και να μαθαίνει νέα πράγματα, είναι μια καλή ευκαιρία για τον νέο αγρότη, θα πω εγώ, αλλά και για τον πιο μεγάλο να μάθει, να εξελιχθεί. Βέβαια. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Διοργανώνεται μέσα σε ένα χώρο, πραγματικά είναι πολύ όμορφος. Μιλάμε το ιστορικό κέντρο της Κωμοπολής μας, της έδρας του Δήμου μας, όπου όντως υπάρχει αυτή η ομορφιά που αναφέρατε και νομίζω ότι πράγματι με την παρουσία τόσων ανθρώπων και των εκθετών μας γίνεται ακόμα πιο όμορφη. Και γι' αυτό και πάλι σας καλούμε και εσάς και σε όλους. Θα είστε κι εσείς εκεί. Θα είμαστε εκεί σίγουρα. Θα βοηθήσετε κι εσείς να έχουμε μια εξαιρετική διοργάνωση και φέτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημαρχέ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την